Με δημόσια ανοιχτή επιστολή της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης εξέφρασε κραυγή αγωνίας, καλώντας τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών να αναστείλουν τους πληστηριασμούς κύριας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύ του νόμου Κατσέλη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Καθώς η πλατφόρμα του νέου πτωχευτικού δεν έχει ανοίξει, ο χρόνος, όπως εξηγούν, που έχει δοθεί περνάει χωρίς επί της ουσίας κάποιος να μπορεί να ευεργετηθεί, ενώ δεν έχει προβλεφθεί, όπως αναφέρεται, να δοθεί επίσημα κάποια παράταση που να δεσμεύει τους πιστωτές. Με θέλουμε αναστολή του νόμου Κατσέλη να μπορούν και να σωθούν αυτές οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και όχι να πέσουν άμεσα στον πληστηριασμό. Επίσης, επειδή δεν έχει γίνει αυτά που πρέπει και αυτά που προβλέπονται από τον νόμο, ζητάμε αυτή την παράταση και ακόμα είναι ένα μπάχαλο με τις αναστολές των δικαστηρίων, με τις προθεσμίες, με τις παλιές ημερομηνίες και όλα αυτά. Ζητάμε να υπάρξουν νέες ημερομηνίες, νέα προσπάθεια και αυτά που λένε στην νομοθεσία να εφαρμοστούν. Μορατόριο υπό την έννοια συμφωνίας πιστωτών και κυβέρνησης μπορεί να υπάρχει, αλλά πώς ελέγχεται αυτό? Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με νομικές ενέργειες, οι οποίες παράγουν και αποτελέσματα και συνέπειες. Εάν αύριο το πρωί που πλέον έχουν αρχίσει και επιβάλλονται κατασχέσεις, ήδη έχουν επιβληθεί κατασχέσεις και πρώτης καραντίνας, και τώρα διενεργούνται οι πληστηριασμοί. Αν δείτε τη σελίδα των πληστηριασμών, συνεχώς διενεργούνται πληστηριασμοί. Αν επιβληθεί λοιπόν μια κατάσχεση στο σπίτι ενός ευάλωτου οφειλέτη, πώς αυτός μπορεί να προστατευτεί στον ενδιάμεσο χρόνο? Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης έκανε λόγο για κοινωνικά και οικονομικά διέξοδα στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες, ζητώντας να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά του κοινωνικού κράτους, που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους ευάλωτους οφειλέτες στην προσπάθεια να σώσουν τουλάχιστον την πρώτη κατοικία τους. Πληστηριασμοί γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχει αναστολή πληστηριασμών. Εκτελούνται πληστηριασμοί, είναι πράγματα δύσκολα, γι' αυτό χρειάζεται μια ενημέρωση. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο δικηγόρος Αθηνών και σύμβουλος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας σε θέματα πτωχευτικού δικαίου, Δημήτρης Λυρίτσης, διευκρίνησε ότι η όποια διαδικασία εκκινήσει από τους οφειλέτες δεν είναι δεδομένο ότι θα τελεσφορήσει, καθώς δεν προβλέπεται από πουθενά δέσμευση του πιστωτή. Εάν δεν προβλεφθεί υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών σε αυτή τη διαδικασία, το στάδιο αυτό, το πολυδιαφημισμένο του εξοδικαστικού, θα καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Ο κύριος Λυρίτσης εξήγησε ότι από τον νόμο δεν προκύπτει ούτε ο αριθμός των 420 δόσεων, παρά μόνο των 240 για τις οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ διευκρίνησε ότι ακόμη και για τον διαχωρισμό καλόπιστων και κακόπιστων οφειλετών, αρμόδια θα έπρεπε να είναι η δικαστική εξουσία. Επισημαίνω δε ότι ακούμε όλοι αυτές τις ημέρες τις περίφημες 420 δόσεις ρύθμισης με τις τράπεζες, οι οποίες δεν προκύπτουν πουθενά από τον νόμο. Εάν κάποιος είναι δόλιος ή μη, μέχρι τώρα είχαμε πει ότι αυτό το αποφασίζει ο φυσικός δικαστής, αυτός που συνταγματικά επιτρέπεται να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Αυτό ξέραμε μέχρι σήμερα, μέχρι χτες. Από σήμερα λοιπόν αυτόν τον διαχωρισμό θα τον κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες, με τα δικά τους κριτήρια και με τα δικά τους δεδομένα. Δηλαδή έχουμε βάλει στην ουσία τον λύκο να φυλάει το κοπάδι. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητούμε από τον δανειστή μας να προσδιορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους του αν κάποιος είναι καλόπιστος ή κακόπιστος. Πρέπει να έχουμε έναν τρίτο να το προσδιορίζει αυτό και στην ένομη τάξη μας πρέπει να είναι ένας δικαστής.